Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Grand Hotel. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Ελένη από τη στιγμή που ανακάλυψε πως ο Νικόλας είναι ένας γαζής, αποφασίζει να δράσει προς όφελός της. Έτσι λοιπόν γίνεται πιο γλυκιά με τον νεαρό, με αποτέλεσμα να αποφασίζουν να παντρευτούν κρυφά. Σύμμαχός τους είναι ο Πέτρος, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Παράλληλα, η Αλική δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός πως ο Πέτρος την πρόδωσε και δεν το έσκασαν μαζί. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλει εκείνος να της εξηγήσει και να την πείσει για τα αισθήματά του, εκείνη παραμένει απόμακρη. Έχει αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της στο πλευρό του Ρίγα, παρόλο που δεν τον αγαπά. Όπως θα δούμε, ξεκινάει τις προετοιμασίες για τον επικείμενο γάμο τους. Έναν γάμο που στην ουσία δίνει χαρά μόνο στο Ρίγα και στην Κυβέλη. Το γεγονός αυτό καταρακώνει τον Πέτρο, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει πως θα χάσει τη μόνη γυναίκα που ερωτεύτηκε και αγάπησε. Ο εγωισμός όμως της Αλίκης αποδεικνύεται πιο μεγάλος από τα συναισθήματά της και έτσι φτάνει η μέρα του γάμου της με το Ρίγα. Η κοπέλα δίνεται νύφη, αλλά η διάθεσή της δείχνει ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να τον παντρευτεί. Ο Πέτρος τη βρίσκει κρυφά και κάνει μια αίσθητη προσπάθεια να την πείσει να φύγει μαζί του, όμως μάταια. Την ώρα που η κοπέλα φτάνει στην εκκλησία, το μυστήριο ξεκινά. Ο Πέτρος αποχωρεί από το ξενοδοχείο στεναχωρημένος και πηγαίνει στο καφενείο της περιοχής όπου διοργανώνονται παράνομα στοιχήματα. Εκεί αρχίζει να καταναλώνει αλκοόλ προσπαθώντας να ξεχάσει τον πόνο του και κάποια στιγμή, θέλοντας να εκτονωθεί, πλησιάζει έναν άντρα και αρχίζει να τον χτυπά. Εκείνος αντιδρά και επιτίθεται με μανία στον Πέτρο, ο οποίος από τη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ δεν μπορεί να αμυνθεί με αποτέλεσμα να πέφτει αιμόφυτο στο πάτωμα. Στην εκκλησία και κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, η Αλίκη είναι αφηρημένη, καθώς σκέφτεται συνεχώς τον Πέτρο. Τελικά, ο παπάς ολοκληρώνει το μυστήριο και η Αλίκη με το Ρίγα είναι πλέον σύζυγη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια νέα τραγωδία εκτελήσεται στο Grand Hotel. Ο Νικόλας συνεχίζει τις δουλειές του για να είναι όλα έτοιμα για τη δεξίωση και κάποια στιγμή αναλαμβάνει να αλλάξει τη λάμπα από έναν πολυέλαιο. Τότε όμως συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, καθώς παθαίνει ηλεκτροπληξία και πέφτει από τη σκάλα. Λίγα λεπτά αργότερα, η Ελένη φτάνει στη μεγάλη αίθουσα και τον βρίσκει ανέστητο. Η ζωή του Νικόλα κρέμεται από μια κλωστή. Χαροπαλεύει, ενώ σύντομα όλοι θα μάθουν και αυτό που συνέβη και πιστεύουν πως ήταν ατύχημα. Ο Πέτρος όμως υποψιάζεται πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά κάποιος ήθελε να κάνει κακό στο φίλο του,